σε μαζική αντεπίθεση προχώρησαν οι δυνάμεις της νεοφώτης της Ρωσικής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ σε μια προσπάθεια να απελευθερώσουν τα κατεχόμενα από τους Ουκρανούς εδάφη τους. Συνολικά 11 συντάγματα ρωσικά εξαπέλυσαν μια συντονισμένη επίθεση στο Περμοβάισκ. Τα αποτελέσματα της αντεπίθεσης είναι καταρχήν θετικά για τους Ρώσους. Δεκάδες τόπ και τόμα των Ουκρανών έχουν καταστραφεί. Για να γίνει αντιληπτό πόσο έχει αλλάξει η μορφή του πολέμου, η επίθεση παρακολουθείται από UAV παρατήρησης και αναμεταδίδεται από Ρώσο ρεπόρτερ, ο οποίος σε στείλει μετάδεσης ποδοσφαιρικού αγώνα και έχοντας μια εικόνα που είναι αμφίβολο αν την έχουν σε πραγματικό χρόνο και οι ίδιοι μαχητές. Την κατευθύνσει σε μη διέλληνα podcaster. Αντίστοιχη αντεπίθεση έχει εξακολουθεί και στην Χερσόνα, με την πίεση να κλιμακώνεται. Δεκάδες τουρκικά, αμερικανικά και βρετανικά πτώματα και βέβαια ουκρανικά άρματα έχουν καταστραφεί.